Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε αγαπητοί στην ενημέρωση διαδικτυακή, ενημέρωση που διοργανώνει το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για δημοσιογράφους. Λίγα λεπτά πριν την έναρξη της δεύτερης Ολομέλειας του Φεβρουαρίου, που ξεκινάει σήμερα 26 και τελειώνει την 5η 29 Φεβρουαρίου. Ε, σε αυτή την καθιερωμένη δημοσιογραφική ενημέρωση, κάθε φορά ένας διαφορετικός Έλληνας Ευρωβουλευτής από διαφορετική πολιτική ομάδα. Μας θυμάμαι την παρουσία του και αυτός είναι εκείνος ο οποίος κάνει το briefing στους δημοσιογράφους. Και αφού αυτή τη φορά σας υπενθυμίσω ότι μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Πέτρος Κόκαλης από την ομάδα των Πρασίνων στο στούντιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ζωντανά στο Στρασβούργο, αφού ολοκληρώσει ο κύριος Κόκαλη την αρχική του τοποθέτηση και παρουσίαση θεμάτων της Ολομέλειας, μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας. Υπενθυμίζω ότι καλό είναι να έχετε το ονοματεπώνυμό σας γραμμένο ε, για να μπορούμε να σας δώσουμε το λόγο. Σηκώνετε χεράκι, κάνετε raise hand και με σειρά προτεραιότητας θα σας δίνουμε από την Αθήνα το λόγο. Στο τέλος υπενθυμίζω ότι στο chat έχουμε βάλει τον σύνδεσμο για να παρακολουθήσετε το last minute briefing από τον εκπρόσωπο τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ζάου Μεντούχ, στι 5.30 μετά, αφού ολοκληρώσουμε την ενημέρωση με τον κύριο Κόκαλη. Κύριε Κόκαλη, αν μα ακούτε και μα βλέπετε, είμαστε έτοιμοι για εσά. Ευχαριστούμε. Σα ακούω, δεν σα βλέπω, είμαι έτοιμο για εσά. Δεν ξέρω εσεί αν με ακούτε και με βλέπετε. Σα ακούμε και σα βλέπουμε. Ελπίζω οι συνάδελφοι στο Στρασβούργο. Α, τώρα με ειδοποιεί ο συνάδελφο τεχνικό εδώ σα πρέπει να μας βλέπετε και να μας ακούτε. Σας ακούω πάντως, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ελπίζω να σας δω κιόλα κάποια Α, τώρα σας okay, βλέπω. Okay, so, uh, please, uh, for the colleagues in Strasbourg, no, no, okay. if we can Okay. Yeah. Όλα καλά, σας ακούμε, κύριε Κόκαλη, παρακαλώ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ε, καλό λοιπόν απόγευμα από το Στρασβούργο, ε, εν ώψη της έναρξης της Ολομέλειας, μία από τις τελευταίες Ολομέλειες αυτής της ε, ε, θητείας και όπως καταλαβαίνετε έχει πάρα πολλά και σημαντικά θέματα τόσο προς ψήφιση, θέματα δηλαδή τα οποία έχουν επεξεργαστεί στο Κοινοβούλιο είτε με τους συνομοθέτε ε, είτε στις επιτροπές και α, βεβαίως και θέματα που αφορούν την επικαιρότητα. Όσον αφορά τα θέματα που έρχονται προς ψήφιση, θα λέγα ότι α, ξεχωρίζει ο νόμος για την αποκατάσταση της φύσης, α, κυρίως επειδή είναι ένας, ένας από τους δύο θεμελιώδεις νόμους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μαζί με τον κλιματικό νόμο, έχει να αντιμετωπίσει τα θέματα της βιοποικιλότητας ή της προστασίας και αποκατάστασης των οικοσυστημάτων, προκειμένου τα οικοσυστήματα να είναι μας στην αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης και όχι απέναντί μας. Και έχει έρθει και στο προσκήνιο, διότι ήταν το σημείο στο οποίο πέρσι το καλοκαίρι, κατά την ψήφιση του από την Ολομέλεια, είδαμε να περνάει μένα, αλλά είδαμε για πρώτη φορά να σχηματίζεται μια συμμαχία απένα, μεταξύ μάλλον της, του Λαϊκού Κόμματο, του Κόμματο των Μεταρρυθμιστών, δηλαδή των συντηρητικών τη κυρία Μελώνη και, του, και της ταυτότητα τη δηλαδή του κόμματο της κυρία Λεπέν. Οι οποίοι όλοι τότε είχαν ψηφίσει κατά του νόμου τη αποκατάσταση τη φύσεω και είχε γίνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική α, συζήτηση, η οποία δυστυχώ βλέπουμε ότι αρχίζει και υλοποιείται σε πάρα πολλά σημεία τη Ευρώπη. Και αυτό θα έλεγα πω είναι και το αντικείμενο, α, το κυρίαρχο αντικείμενο των ευρωεκλογών που έχουμε πολύ σύντομα μπροστά μα, σε 100 μέρε περίπου. Ε, είναι άλλωστε επίκαιρο διότι με τις μεγάλες διαδηλώσεις των αγροτών που έχουμε σήμερα στις Βρυξέλλες, βλέπουμε ότι η συστηματική παραπληροφόρηση και η διαστρέβλωση της πραγματικότητας που επιχειρείται και εργαλοποιεί το αγροτικό κίνημα, θέλοντας να πείσει τους αγρότες ότι δεν είναι αυτοί οι οποίοι πλήδονται πρώτα από τα καιρικά φαινόμενα και τα καιρικά φαινόμενα, θέλοντας να πει τους αγρότες ότι τα αιτήματά του, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν αφορούν την πράσινη μετάβαση, αφορούν το το ύψος των τιμών των εισρωών και το χαμηλό ύψος των τιμών των προϊόντων τους αφορούν τι τις τιμές του πετρελαίου, του ρεύματος, των φυτοφαρμάκων, των λοιπασμάτων, τι τις τιμές τις οποίες πουλάνε τα προϊόντα τους και βεβαίω βεβαίως αφορούν και τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου στη βάση του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου όπου πρέπει να ανταγωνιστούν απέναντι σε συναδέλφους τους από άλλες υπήρους, από τρίτες χώρες, οι οποίοι όμως δεν είναι υποχρεωμένοι να, παράγουν το φαγητό στην ποιότητα την οποία αποζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα ανταγωνίζονται αθέμητα. Αυτά θα έλεγα είναι το πολύ μεγάλο θέμα. Από εκεί και πέρα, βεβαίω, έχουμε μια σειρά από άλλε νομοθεσίε που έρχονται. Έρχεται η έκθεση για το REMIT, για τον οργανισμό, δηλαδή για την επέκταση τη δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ενέργεια, του ΑΣΕΡ, να, να πραγματοποιεί ελέγχου στι εθνικέ αγορέ ενέργεια για, για περίπτωση χειραγώγηση των, 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 των τιμών χονδρικής στην ενέργεια και επίσης για την καθιέρωση ενός α, σημείου αναφοράς για την τιμή του υγροποιημένου φυσικού αερίου, που δεν, κάτι που δεν είχαμε. Έχουμε το, την πολύ σημαντική ανανέωση της α, οδηγίας για το περιβαλλοντικό έγκλημα, το environmental crime, για πρώτη φορά εισάγεται ο ρόλος της οικοκτονίας. Μετά από το 2008 ανανεώνεται α, η οδηγία και περιλαμβάνει μια σειρά από καινούριε περιπτώσεις και αυστηροποιεί πάρα πολύ τις ποινές και για τα δύο παραπάνω και για το περιβαλλοντικό έγκλημα και για την αποκατάσταση της φύσης. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει σε δύο χρόνια από την ψήφιση, από αυτές τις μέρες δηλαδή, να ορίσουν εθνικές στρατηγικές και για τα δύο. Πολύ σημαντική είναι και η ολοκλήρωση του ΣΤΕΠ, τη στρατηγική δηλαδή τη βιομηχανική πολιτική τη Ευρώπη για του κρίσιμου τομεί τη της, uh, της ψηφιακή τεχνολογία, τη καθαρή τεχνολογία, δηλαδή τη τεχνολογία που οδηγεί σε μηδενικό άνθρακα και την βιοτεχνολογία. Uh, μια στρατηγική που εμφανίστηκε ω απάντηση στο, uh, στο, uh, στην, στο. IRA της Αμερικής, στο, uh, τον, uh, λέγεται, Για τον πληθωρισμό, τέλο πάντων, που λέει, είναι βέβαια μια πολύ α, ανεπαρκής απάντηση. Τα μόνα καινούρια χρήματα είναι περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και κυρίω για θέματα αμυντική βιομηχανία. Ενώ βεβαίω το IRA είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο. Τέλο, είναι σημαντικό για τη χώρα μα δυστυχώ η ψήφιση τη έκθεση του Κοινοβουλίου για την. Α, για την έκθεση τη για το κράτο δικαίου και τι παρατηρήσει που κάνει. Και δυστυχώ η χώρα μα για περιλαμβάνεται σταθερά στην, στην τετράδα των, των κρατών που έχουν προβλήματα κράτου δικαίου. Και βεβαίω έχουμε και την έκθεση για την διεύρυνση που και μας αφορά, γιατί έχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την Τουρκία. Uh, οι συζητήσει πέραν των ψηφίσεων οι συζητήσεις θα έχουν να κάνουν με τα καυτά θέματα, με τις uh, τιμέ των τροφίμων, με, την, uh, με το πρόβλημα των, uh, της, των βραχυχρόνων μισθώσεων και την uh, εκτείναξη που προγραμματοποιεί, και το πρόβλημα το στεγαστικό που δημιουργεί, με την uh, ρύθμιση των εργαζόμενων σε πλατφόρμες, με το ζήτημα τη uh, δολοφονία του Αλεξέη Ναβάλνη και βεβαίω uh, uh, ξανά την αποκατάσταση φύση. Αυτή είναι μια γρήγορη ανασκόπηση. Πιστεύω ότι τα ξέρετε όλα αυτά. σω τα έχετε μελετήσει καλύτερα από μένα. Καλή. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε άμεσα σε ερωτήσει. Υπενθυμίζω ότι πατάτε το κουμπί Raise Hand. Ε, δηλώνετε το ονοματεπώνυμό σα και το μέσο σα, μόλι πάρετε mm. το λόγο, για να διευκολύνουμε τον κύριο Κόκαλη και τη διαδικασία. Ε, έχουμε κάποια ερώτηση προ το παρόν, έχουμε κάποιο συνδεδεμένο. Λοιπόν, προ το παρόν βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποια ερώτηση. Να δώσουμε λίγο χρόνο να σπάσει ο πάγο. Αν θέλετε, κύριε Κόκα, πέρα από τα. Αν μου επιτρέπετε, μάλλον να υπενθυμίσω για όσου δεν το γνωρίζουν, ότι την Τετάρτη ενώπιον τη Ολομέλεια θα βρίσκεται η χείρα του Αλεξέη Ναβάλνη, η Γιούλια Ναβάλναγια, η οποία θα απευθυνθεί σε εσά και του συναδέλφου σα στο πλαίσιο, όπω είπατε, της ε, συζήτηση και των τιμών που αποδίδει το Κοινοβούλιο στον Αλεξένη Ναβάλνη. Ε, υπάρχει κάποια ερώτηση άλλη. Ωραία. Ε, κύριε Κόκαλη, θέλετε να σχολιάσετε κάτι άλλο. Α, με χρειάζεται να γεμίσω χρόνο. Έχουμε την πρώτη ερώτηση. Κυρία Δήμητρα Μακρή, απευθύνεις στον κύριο Κόκαλη. Σας ακούμε. Νιούτ.

Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη και τη δύο Τηλεόραση Κεντρική ε, Μακεδονία. Το 2019, κύριε Κόκαλη, είχαμε δει το πράσινο κύμα, το λεγόμενο πράσινο κύμα, να ε, καταλαμβάνει πολύ, πάρα πολλέ θέσει στο Ευρωκοινοβούλιο και ήταν κάτι, νομίζω, το οποίο ε, είχε αποτελέσει πολύ χαρμόσυνη και πολύ ελπιδοφόρα κατά κάποιο τρόπο ε, κατάσταση για όλου μα. Μα είπατε ότι δύο από, τους σημαντικότερους, δύο από τα σημαντικότερα θέματα θα, είναι, θα φοράν, που θα συζητηθούν στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι ο νόμος αποκατάστασης της φύσης, είναι και ο κλιματικός νόμος, είναι και η κοκτονία και πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία αφορούν το κλίμα. Ε, είδαμε όμως και τους αγρότες ε, και στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα, να, να αντιδρούν στο πρασίνισμα της, ε, της γεωργίας κατά κάποιο τρόπο, ε, το οποίο τουλάχιστον σε μένα φαίνεται σαν, να, σαν υπάρχει ένα κενό, να υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στο, στο, σε ό,τι ψηφίζεται από την πλευρά των, ε, της, και, και, έρχεται προς εφαρμογή από την πλευρά των Βρυξελών και σε ό,τι φτάνει και εφαρμόζεται ή πρέπει να εφαρμοστεί στην, από την πλευρά και των αγροτών αλλά όλων και των, ε, των υπολείπων. Ε, αυτό το κενό μπορεί με κάποιο τρόπο να κλείσει. Εκτιμάται ότι ε, ε, και το κόσμος το κόμμα το οποίο εσεί ιδρύσατε, θα μπορέσει να πάρει, θα δώσει τη δυνατότητα να, να έχουμε αυτό το κύμα, το πράσινο, ή φοβάστε ότι θα έχουμε επίση πισωγύρισμα και μία πιο μαύρη δυστυχώ έτσι, κένωση των θέσεων αυτών στο Ευρωκοινοβούλιο. Πολλά τα ερωτήματα, αλλά νομίζω ότι σχετίζονται μεταξύ του. Ε, κύριε Μακρύτη, σα ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω ότι θέτετε το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Πραγματικά, το ζήτημα τη διαχείριση του αγροτικού τομέα και του διατροφικού τομέα ε, είναι το σημείο τριβή, αν θέλετε, το σημείο έκρηξη που, α, που πα, γύρω του. Στοιχίζεται όλη η αντίδραση και η συντήρηση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, όπω πολύ σωστά είπατε, στηρίχθηκε πάνω σε στη αυτή την έκρηξη του πράσινου κύματο 2019, ε, κάτι που στη χώρα μας δεν ζήσαμε, αλλά στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης είχαμε επί μήνες, κάθε εβδομάδα, εκατοντάδες χιλιάδες νέους ανθρώπους να διαδηλώνουν. Και αυτή η μεγάλη πίεση και η συμμετοχή τους στις κάλπες ήταν που έφερε την, ευρωπαϊκή, έφερε την παρούσα πλειοψηφία και άραγε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία, να θυμίσω, στηρίχθηκε από την αριστερά έως και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δυστυχώς, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα α, α, έχει ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενο καλοκαίρι να αποχωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Έχει κηρύξει ένα μορατόριο στα, στα θέματα της αγροτικής παραγωγής. Α, και, α, προφανώς, αυτές τις μέρες βρίσκεται α, στο πλάι κινημάτων που, θα έλεγα... Μάλλον, βρίσκεται σε μια θέση όπου αρνείται τις επιστημονικές μελέτες, προχωράει σε μια σκόπιμη διαστρέβλωση και μια βαριά παραπληροφόρηση. οι αγρότες, αν δει κανείς τα αιτήματά τους, δεν βλέπω κανένα να μιλάει για το πρασίνισμα της ΚΑΠ να έχει πρόβλημα, διότι προφανώς Δύο πράγματα τα οποία είναι βέβαια είναι το πρασίνισμα δεν έχει ξεκινήσει και οι αγρότε δεν έχουν βγει στου δρόμου για κάτι που θα γίνει στο μέλλον. Οι αγρότε έχουν βγει στο δρόμο γιατί σήμερα δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τα έξοδα τα οποία βαίνουν αυξανόμενα. Και βεβαίω η πράσινη είναι και η ευρωμάδα η οποία δεν έχει ψηφίσει την ΚΑΠ. Την ΚΑΠ την οποία τρέχουμε τώρα την έχουν ψηφίσει η άκρα δεξιά, η δεξιά, η ριζοσπαστική δεξιά και τα υπόλοιπα κόμματα εκτό των πρασίνων. Οι πράσινοι επίση δεν έχουν ψηφίσει και τη Μερκοσούρ. Αυτά είναι τα αιτήματα. Το κύριο αίτημα των αγροτών έχει να κάνει με την ανεξέλεγκτη, θα λέγα, ανεξέλεγκτη εισαγωγή προϊόντων τα οποία έχουν χαμηλότερα κόστη παραγωγή από ό,τι έχουν οι ίδιοι. Αυτό είναι το μεγάλο του, θα έλεγα, πρόβλημα. Α, και δεν είναι όλοι οι αγρότες ίδιοι. Α, υπάρχουν οι, οι, οι μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, υπάρχουν οι, μικρότερες, οι μικρότεροι αγρότες οι οποίοι είναι οι ίδιοι παραγωγοί. Α, εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο εκφράζονται κυρίως από την Κόπα Κοζέκα. Η, είναι καλό να κοιτάξει κανείς ποιος εκφράζει την Κόπα Κοζέκα μάλλον πώς η χώρα μας εκφράζεται στην Κόπα Κοζέκα και με ποιο σύστημα εκφράζεται από μια ανώνυμη εταιρεία αυτή τη στιγμή. Και εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο, τέσσερα χρόνια τώρα, τεσσερά στην Επιτροπή Αγροτικών Υποθέσεων, δεν είδα κάποιον Έλληνα αγρότη. Βέβαια, δεν είδα κι άλλον Έλληνα ευρωβουλευτή, είναι αλήθεια. Αλλά Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει για να πάμε στα δικά μα η κυβέρνηση προτού προχωρήσει σε, σε στι 19 προτάσει που κατέθεσε σήμερα. Θα έπρεπε να έχει κάνει τη δουλειά τη, δηλαδή ποια ήταν η δουλειά τη, να καλύψει αυτό ακριβώ το κενό που εντοπίσατε, να ευαισθητοποιήσει, να, να εκπαιδεύσει, να βοηθήσει του αγρότε να καταλάβουν τι ευκαιρίε και τι προκλήσει τη νέα ΚΑΠ. Δεν έκανε αυτό, ενώ αυτή είναι η πρώτη ΚΑΠ που έχει την αιρεσιμότητα του εθνικού στρατηγικού σχεδίου, κάτι που στη χώρα μα με την ιδιαιτερότητα του μικρού κλήρου, με την ιδιαιτερότητα τη τεράστια βιοπικιλότητα, με την ιδιαιτερότητα τη ε, μεγάλη πολιτισμική ποικιλότητα που έχουμε στην προετοιμασία και στην παραγωγή τη τροφή, με τη δυνατότητα εν τέλει τη χώρα μα να είναι η χώρα που παράγει το καλύτερο φαγητό στον κόσμο, ε, δεν έγινε ποτέ αυτό ο διάλογο. Όσο τον ακούσατε εσεί, άλλο τόσο τον άκουσα εγώ. Ε, εγώ τον είχα ακούσει, βέβαια, διότι επί πολλά χρόνια αυτό που. Παρότι το Υπουργείο τη ανάπτυξη είναι να προχωρήσει αυτόν τον διάλογο. Αυτό έγινε πίσω από κλειστέ πόρτε, γι' αυτό και οι αγρότε κάντε το ξέρουν, ε, γι' αυτό και έχετε σήμερα ο κύριος Αυγενάκη να μας πει πώς θα γίνει η ΚΑΠ. Ο κύριος Αυγενάκη που έχει ε, χρηματίσει ως υπουργό Αθλητισμού και δεν κατάφερε να φέρει την Ευρω... το ευρωπαϊκό ε, ε, κεκτημένο στο ελληνικό ποδόσφαιρο με το περίφημο ολιστικό σχέδιο της UEFA και έχουμε διαιτητές που, δεν μας... που η UEFA δεν μας στέλνει πια διαιτητές. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρει πολλά με την ΚΑΠ και οι προτάσει που έχει καταθέσει είναι στο σκληρό πυρήνα Τη ε, ακροδεξιά συντήρηση, η οποία θέλει να μα πείσει ότι αυτό το σύστημα το οποίο τόσα χρόνια και είναι ένα σύστημα το οποίο είναι σοβαρό, ξέρετε, είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά. Είναι το μόνο σημείο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμβει στην αγορά και επιδοτεί. Σε αυτό το σύστημα λοιπόν, όπου οι αγρότε δεν βγαίνουν, όπου οι καταναλωτέ δεν μπορούν να πλησιάσουν τα προϊόντα τα οποία πλέον δεν είναι και ασφαλή για την υγεία του μέσα από την χρήση των φυτοφαρμάκων, των αντιβιωτικών, των πλαστικών και όλων αυτών. Και σε ένα σύστημα το οποίο εξαντλεί το έδαφο, εξαντλεί το νερό και εν τέλει εξαντλεί του επικονιαστέ και τη δυνατότητα τη γη να θρέψει τον άνθρωπο, Uh, νομίζω ότι οι προτάσεις που καταθέτει το Ελληνικό Υπουργείο είναι προς την κατεύθυνση αυτής της υπνοβασίας. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα και τον κόσμο, προφανώ ο κόσμο έχει ιδρυθεί ε, ω πολιτικό κόμμα και θα κατέβει στι ευρωπαϊκέ εκλογέ για να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή των Πρασίνων ε, πρώτα απ' όλα και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που γίνεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα είναι κρίσιμη στην επόμενη πενταετία να υπάρξει μια νέα Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία όμω θα έχει μεγαλύτερο κοινωνικό βάθο και θα λύσει και τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκόκαλη. Βλέπω άλλη μια ερώτηση από την Χριστίνα. Βλέπω έχετε ανοιχτή την καμερά σας. Παρακαλώ όνομα τεπώνυμο και μέσο. Σας ακούμε. Δεν σας ακούμε. Αν μπορείτε κάντε αμνιού τον εαυτό σας και ξεκινήστε από την αρχή. Δυστυχώ δεν σας ακούμε, σας βλέπουμε, αλλά δεν σας ακούμε. Όχι. Ε, κάντε μία τελευταία προσπάθεια. Θα περάσουμε σε επόμενη ερώτηση και θα ξανάρθουμε σε εσά. Όχι, δυστυχώ δεν σα ακούμε. Αν δεν καταφέρετε να λύσετε το πρόβλημα, μπορείτε να γράψετε την ερώτηση στο chat και θα τη διαβάσω εγώ στον κύριο Κόκαλη. Πάμε στον κύριο Σοκράτη Μουντρίδη, παρακαλώ. Καλησπέρα. Με ακούτε? Καλησπέρα, σα ακούμε. Καλησπέρα από τον, από τον χρονό τη Κοζάνη. Ε, κύριε Κοκκάλι, για, για το νόμο για την αποκατάσταση τη φύση, ε, τα λέγαμε και το καλοκαίρι στο Στρασβούργο, την ημέρα που συζητούνταν ουσιαστικά ε, ο, ο νόμο. Όπω είπατε, μεγάλο μέρο των αντιδράσεων επικεντρώνεται γύρω από του ισχυρισμού ότι οι νέοι κανόνε απαιτούν πάρα πολλά από του Ευρωπαίου αγρότε. Και μάλιστα θυμάμαι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που είχε πει πως είναι μια εποχή όπου λόγω και του πολέμου της Οκρανίας παλεύουν με το αυξανόμενο κόστος και έτσι κινδυνεύει, όπως είχαν πει τότε, και η επιστημιστική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει αλλάξει κάτι δεδομένων των πιέσεων από το καλοκαίρι που τα είχαμε πει και διαζώσει στη συγκεκριμένη νομοθεσία ή έχουν γίνει αλλαγές. Και αν έχουν γίνει αλλαγές, που θα δούμε σε αυτό το Στρασβούργο, σε ποια σημεία έχουν γίνει. Πρώτα απ' όλα, κύριε Μουτίδη, να πω ότι αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι όποιο δεν καταλάβαινε ότι λένε ψέματα τώρα το κατάλαβε. Διότι τι λέγανε, ότι τα πράγματα έχουν γίνει ακριβά στην Ουκρανία λόγω του πολέμου με την Ουκρανία. Και πράγματι, γιατί η Ουκρανία ήταν ένα μεγάλο εξαγωγό λοιπασμάτων που έχουν τώρα καταστραφεί όλε αυτέ τι βιομηχανίε. Όμω. Η...

Γι' αυτό έχουν κλείσει τα σύνορα οι Πολωνοί αγρότε, γι' αυτό διαμαρτύρονται οι αγρότε. Δεν... Άρα αυτό είναι ένα κομμάτι του τότε ψέματο. Και το άλλο κομμάτι τότε ψέματο, ότι δηλαδή το να έχουμε μεγαλύτερη προστασία στην, στο μηχανισμό που μα βοηθάει να παράγουμε τροφή, δηλαδή το χώμα, το έδαφο και το κλίμα και το νερό, θα μα οδηγήσει σε πρόβλημα εψηστική ασφάλεια. Εμεί λίγε εβδομάδε μετά χάσαμε και έχουμε ακόμα χαμένη ε, σχεδόν όλη τη Θεσσαλία. Έχουμε το 20% της αγροτικής παραγωγής της χώρας μας. Πιστεύει κανένας ότι αυτή η απώλεια ε, ικανότητας παραγωγής τροφής ήταν αποτέλεσμα υπερβολικών κλιματικών πολιτικών ή καταλαβαίνουμε πια όλοι ότι ήταν αποτέλεσμα ανεπαρκών κλιματικών πολιτικών προσαρμογής και, ε, και βεβαίως και μετριασμού. Ε, νομίζω ότι τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια απέναντι σε έναν Uh, απέναντι σε μια αμήλικτη πραγματικότητα που τίθεται από, την, uh, από τη φυσική κατάσταση του πλανήτη γη. Κανένα δεν μπορεί και κανέναν δεν ενδιαφέρει, ξέρετε, δεν ενδιαφέρει καθόλου τον πλανήτη τι θα πει ο Μάνφρεντ Βέμπερ ή η Τζόρτζια uh, η Μελόνι ο, ο, uh, και η κυρία Λεπέν. Uh, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα η επιστημονική κοινότητα μα λέει ακριβώ τι πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώ ο νόμο που θα μεθαύριο δεν είναι σε αυτό το ύψο. Νερώθηκε πάρα πολύ. Παρόλα αυτά όμω, ορισμένα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να σα πω θα είναι η συμφωνία να αποκαταστήσουμε και όχι πια να προστατεύσουμε τις, το 20% των εδαφών της Ευρώπης μέχρι 2030 και όλα τα οικοσυστήματα που χρειάζονται αποκατάσταση μέχρι το 2050. Αποκατάσταση στην Ευρώπη χρειάζεται το 70% των οικοσυστημάτων, δυστυχώς. Ε, μπαίνουν κάποιοι κανονισμοί για τα αγροτικά, όχι όλοι όσοι θα έπρεπε να μπουν, αλλά η ποιότητα των, των πτηνών, των, των η, η, ανάγκη προστασίας της, των επικονιαστών, που είναι μια τεράστια υπηρεσία προς την χωρίς την οποία η αγροτική παραγωγή δεν μπορεί να δουλέψει και οι οποίοι δυστυχώ εξαφανίζονται. Η υποχρεωτικότητα της φύτευσης των τριών δισεκατομμυρίων δέντρων μέχρι το 2050 ως υποχρεωτικός πια όρος. Η, η υποχρεωτικότητα της διατήρησης της... του πράσινου, της της, πάντων, της του πράσινου στου αστικού χώρου τη πόλη. Κάτι που νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε πόσο κρίσιμο είναι και πόση βοήθεια παίρνουμε από, την, από, το, από, το, από τις φυσικές υποδομές κάθε πόλης. Και, εν τέλει, κάτι που θα πρέπει να δούμε επιτέλους και στη χώρα μας. Εσείς, στη Δυτική Μαγεδονία, έχετε πικρή πείρα της αλλεργίας που έχει η κυβέρνησή μας και της ανεξίας στο να υλοποιεί και να εφαρμόζει αυτό που είναι αιρεσιμότητα από τις στρατηγικές και τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την ανοιχτή, διαφανή και συμπεριληπτική διαδικασία διαβούλευσης και σχεδιασμού αυτών των μέτρων. Αυτό δεν έγινε στην περίπτωση τη Δυτική Μακεδονία με την απολυγνητοποίηση, δεν έγινε στο Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα και όπω είπαμε νωρίτερα, δεν έγινε και στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο. Να δούμε αν επιτέλου θα καταλάβουμε και στην Ελλάδα ότι πολλά μυαλά είναι καλύτερα από ένα, ότι η συνεργασία είναι η μητέρα τη επιτυχία και τη υλοποίηση και ότι στα ενόψη του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίματος, ενόψη της στρατηγικής για την αποκατάσταση της φύσης, αλλά και για το περιβαλλοντικό έγκλημα, θα πρέπει επιτέλους να ξεκινήσουμε στην Ελλάδα να μπορούμε να συνομιλούμε συντεταγμένα και αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μουτίδη. Ε, η κυρία που ήταν συνδεδεμένη πριν θέλει να κάνει άλλη μία προσπάθεια, την ακούμε τώρα. Χριστίνα. Δεν είχα δει ούτε ακούσει το επώνυμο το μέσου. Μάλλον δεν είστε μαζί μας. Σας βλέπουμε καθαρά, δεν σας ακούμε καθόλου δυστυχώς. Κάποιο πρόβλημα μάλλον με τη συσκευή σας υπάρχει. Αν θέλετε γράψτε την ερώτησή σας στο chat και θα τη διαβάσουμε τουλάχιστον να πάρετε την απάντησή σας. Κύριε Κόκαλη, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο πρόβλημα με αυτό, να, να είναι γραπτή η ερώτηση, έτσι. Ε, μέχρι να δούμε αν η δημοσιογράφο μπορεί να κάνει την ερώτηση. Βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο χέρι. Θέλετε εντωμεταξύ, κύριε Κόκαλη, νομίζω ότι καλύψαμε καλύψατε όλα τα σημαντικά θέματα. Αν θέλετε δύο σχόλια για του νέου κανόνε για την πολιτική διαφήμιση και τι καταχρηστικέ αγωγέ. Είναι κάτι που θέλετε να σχολιάσετε από αυτού, ή είστε καλυμμένο. Ε, κοίταξτε, η νέα πολιτική για τι καταχρηστικέ αγωγέ είναι ένα από τα σημεία στα οποία. Για τα οποία η χώρα μα συμπεριλαμβάνεται ε, στι εκθέσει για το κράτο δικαίου, είτε αυτέ είναι το ψήσιμο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είτε είναι. Το ψήφισμα για την έκθεση της, του κράτου δικαίου. Ε, νομίζω ότι εσεί γνωρίζετε καλύτερα, σαν δημοσιογράφοι, εσεί και οι συνάδελφοι που βλέπουν, ε, πόσο σκληρό εργαλείο μπορεί να είναι αυτό για την φήμωση των δημοσιογράφων. Ε, και βεβαίω και για την πολιτική διαφήμιση, ε, διότι με την ταχύτητα που αναπτύσσεται η τεχνολογία, ε, βρισκόμαστε συνήθω ένα βήμα πίσω. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και σε αυτέ τι ευρωεκλογέ να δούμε. Μια σίγουρα ξανά συντεταγμένη προσπάθεια παραπληροφόρηση και επιρροή όπω είχαμε δει στα δημοψηφίσματα για τον Brexit, στην εκλογή του Πρόεδρου Τραμπ α, και πιθανώ και στο και ευρωεκλογέ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι από πού προέρχεται αυτή η παραπληροφόρηση, ξέρουμε ποιο μέρο τη ψηφοφορία επηρεάζει και προ τα πού στρέφεται. Α, α, και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μας να είμαστε και θωρακισμένοι και υποψιασμένοι και να απαντήσουμε με δημοκρατικό και δυναμικό τρόπο στις κάλπες αυτή την προσπάθεια υπονόμευσης του σπουδαιότερου αγαθού που έχουμε στην Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Βλέπω άλλη μια ερώτηση από την κυρία Δήμηκε μακρύ. Αν θέλετε να την πάρουμε αμέσως, σας ακούμε. Όχι, δεν σας ακούμε ακόμα. Μα ακούσετε τώρα, γιατί με είχατε τώρα. κάνει στο... Λοιπόν, ε, ε, από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν αρχίσει και έρχονται οι αντιδράσεις ε, 7 τουλάχιστον περιβαλλοντικών ομάδων αναφορικά με τον Αιγαλό. Έχει τελειώσει η διαβούλευση του νομοσχεδίου που θέλει να περάσει η κυβέρνησή μας αναφορικά με τον Αιγαλό και εκεί βλέπουμε, τουλάχιστον σε αυτό το οποίο μας λένε οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, ότι... Ε, Πάμε και αντίθετα και με ό,τι συνέβη το καλοκαίρι που είχαμε τη διεκδίκηση του δημόσιου χώρου από τα κινήματα, ε, βλέπουμε να έχει πολύ μεγάλη ε, ε, η, η κυβέρνηση να ρίχνει ε, ακόμη περισσότερο και αντίθετα και με τα υπόλοιπα... Ε, κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ρίχνει πάρα πιο κάτω, στα 30 μέτρα, την, το οικοδομήσιμο των τον πως θα έπρεπε να το δούμε λίγο αυτό το θέμα πιο ψηλά να το, ε, στις οργανώσεις αυτές. Είναι το Β.Β.Ε. είναι η Ελληνική Εταιρεία mm. Προστασία της Φύσης, είναι μια σειρά από πολύ σημαντικές περιβαλλοντικές οργανώσεις που αντιδρούν σε αυτό. Ευχαριστώ. Ε, και εγώ ευχαριστώ για την ερώτηση. Άλλωστε με έχει απασχολήσει και εμένα παρακολουθώντας. Έχω απευθύνει ήδη μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και αφορά και την κακή περιβαλλοντική νομοθέτηση όπως αναφέρατε δηλαδή την εκτότη μετά τη διαβούλευση Εμφάνιση αυτού του άρθρου του Αιγαίου το οποίο είναι ο μικρότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίθεται λοιπόν ένα ερώτημα, καθώς οι εκθέσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, του European Environmental Agency, μας λένε ότι έχουμε θέματα τεράστια στη Μεσόγειο προσαρμογής, μας λένε ότι έχουμε μεγάλη αύξηση της στάθμης της θάλασσας, μας λένε ότι ότι η πραγματικότητα μας λέει ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που θα πάει στους 2,7 βαθμούς στην καλή... Δεν έχουμε φτάσει στον 1,5 βαθμό. Μας Μα λένε εν ότι οι παραλίε θα πρέπει να είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ φρόνημα προστατευμένε. Αυτό λοιπόν κινείται στην εντελώ αντίθετη αντιεπιστημονικά αντι κατεύθυνση, χωρί κάποια σοβαρή χωρί κάποια σοβαρή άλλη, άλλη, ας το πούμε, στρατηγική πέραν τη στρατηγική την οποία εφήρμοσε και μετάνιωσε φρικτά η Ισπανία, η οποία έχει το 75% των ακτών τη που αυτή τη στιγμή απειλούνται, είναι ανασφάλιστε, απειλούνται από την άνοδο τη θάλασσα. Οι παραλίες λοιπόν είναι ένα είδος το οποίο είναι, θα έλεγα, non-renewable. Θέλει εκατομμύρια χρόνια για να φτιαχτεί μια παραλία, χιλιάδες χρόνια για να γίνει μια παραλία και θα πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε αυτόν τον σπουδαίο χώρο ανάμεσα στη θάλασσα και τη στεριά. Uh, δεν είναι όλα πλέον, δεν βρισκόμαστε σε μια περίοδο που μπορούμε να τα βλέπουμε όλα σαν είδο προ εκμετάλλευση. Θα πρέπει πολλά από αυτά τα πράγματα, όπω λέμε για την αποκατάσταση φύση, να καταλάβουμε τη σημασία που έχουν όχι μόνο για τον τουρισμό και την ανάπτυξη, αλλά και για την προστασία των κοινωνιών μα. Άρα, είμαστε, uh, περιμένουμε την απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και uh, συνδράμω και εγώ uh, και όλη η Ευρωμάδα των Πράσινων. Την, uh, την, κίνηση των 7 περιβαλλοντικών. Σα ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Στο chat δεν βλέπουμε κάτι, παρότι λειτουργεί. Υπάρχει κάποιος άλλος μεσογράφος που θέλει να κάνει ερώτηση. Μπορείτε να κάνετε raise hand. Πατάτε κάτω στην οθόνη σας από τις επιλογές του χεράκι. Αν δεν το βρίσκετε, πάρτε το λόγο. Δεν έχουμε κάποιον να περιμένει. Ωραία. Λοιπόν, βλέπω την ερώτηση της κυρίας Μαρκέλας Μικέλη από το ράδιο Ε103 των Σερών. Ο νόμος της αποκατάστασης της φύσης, όπως μας είπατε κύριε Κόκαλη, έρχεται μαζί με το ξεπούλημα του Αιγιαλού. Ε, δεν βλέπω κάποια ερώτηση. Βλέπω αυτό το σχόλιο μόνο. Δεν ξέρω, κυρία Μικέλη, αν έχετε κάποιο συγκεκριμένο ερώτημα ή απλώ θέλετε το σχόλιο του κύριου Κόκαλη επ' αυτού. Κύριε Βεροβουλευτά, θέλετε να ξεκινήσετε με το σχόλιο σα και να δούμε αν έρθει εντωμεταξύ κάποιο πιο συγκεκριμένο ερώτημα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι παραβιάζεται... Δεν μόνο το σχόλιο στη... σας ζητάει, κυρία δεν, Μικέλη, το, σχόλιο... το βλέπω τώρα. Σα ευχαριστώ. ναι. ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι θέλει και πάρα πολύ θράσος από την πλευρά του κυρίου Υπουργού να εγκαλεί για fake news ε, τις ε, σπουδαιότερες περιβαλλοντικές οργανώσεις που έχουμε στη χώρα μας. Νομίζω και αυτές, ε, πέντε χρόνια αργότερα, αφού τις είχε καλέσει πρώτα στο Υπουργείο τότε για να κάνουν διάφορες συζήτησεις, καταλάβανε ότι το... Mm. Το, το, στρατηγικό σχέδιο αυτής της κυβέρνησης, αλλά και ο τρόπος τον οποίο νομοθετεί και υλοποιεί, είναι παντελώς αντίθετος με, το, με τον δρόμο τον οποίο έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι η καταδίκη που είχαμε για την διαχείριση των Νατούρα, το αδύναμο καθεστώς Νατούρα. Είναι η αποστέρηση, είναι το γεγονός ότι ξεκινάμε εξορίξη δρογονανθράκων. Είναι το γεγονός ότι καταργούμε τον Αιγαλό. Είναι μία σειρά από, θα λέγα το σύνολο των πράξεων της κυβέρνησης, το κομμάτι που έχει να κάνει με την προστασία της, του περιβάλλοντος, που δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι η κυρία Μικέλα έχει ακριβώς δίκιο σε αυτό που λέει. Με ακούτε, Σα ακούμε. Ναι, Έχετε ολοκληρώσει. Ναι. Συγγνώμη, αλλά είχαμε μία μικρή ναι, ναι. διακοπή στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ναι, 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 και ξέρω, συνεχίζω ναι. ε, με την κυρία Μικέλη. Επίση, αν μου επιτρέπετε, ένα ακόμη θέμα. Οι δημοσκοπήσει δείχνουν άνοδο των αξιοδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη. Πράσινη ναι. ανάπτυξη, οικολογία, περιβάλλον και ακροδεξιά Πώς τα βαδίζουν μαζί. <laughs> Δεν βαδίζουν μαζί, κυρία Μιχέλη, βαδίζουν αντίστροφα, ανάποδα. Εάν κάτι έχω μάθει αυτά τα πέντε χρόνια είναι ότι υπάρχει ένα σαφέ μέτωπο της, το οποίο πλέον, στο οποίο μάλλον πλέον η άκρα δεξιά έχει, ε, έχει στοχοποιήσει την κλιματική δράση. Είναι μια δεξιά η οποία δυστυχώς δεν εδράζεται καθόλου στην επιστήμη. Δεν εδράζεται στον ορθό λόγο. Ξεκίνησε αρνούμενη την κλιματική κρίση και πλέον την έχει εμπλέξει, αν θέλετε, με μια σειρά από θέματα στα οποία αντιδρά. Είναι μέρος, δηλαδή, της φαρέτρας που περιλαμβάνει την αντίδραση στην ανεξαρτησία των αρχών, την αντίδραση στην ελευθερία των δικαιωμάτων, την αντίδραση στη στην διαφθορά την αντίδραση στην ελευθεροτυπία είναι ένα μέρος ενός αυταρχικού πακέτου το οποίο προωθεί αυτή τη στιγμή η άκρα δεξιά θέλοντας να πείσει ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, συνανθρώπων μας οι οποίοι δικαίω βρίσκονται σε μια βαριά ανασφάλεια, μια συνεχόμενη ανασφάλεια η οποία ζουν από, την, από μια κρίση σε μια άλλη κρίση η οποία είτε αποτελεί, αποτελεί την υγεία τους, είτε αποτελεί την ασφάλειά τους και σίγουρα την τσέπη τους και υπόσχονται την επιστροφή σε μια κανονικότητα την οποία δεν μπορούν να φέρουν. Νομίζω ότι έχουμε δει όλοι τι γίνεται όταν έρχεται η άκρα δεξιά ε, στην εξουσία. Ε, τα πράγματα δεν γίνονται καλύτερα, γίνονται σαφώς χειρότερα και αρνούνται να δώσουν, μάλλον, δίνουν μία μανιχαϊστική, ασπρόμαυρη εικόνα απέναντι σε πολύ πολύπλοκα προβλήματα. Το κάνουν αυτό με έναν επιτυχή τρόπο και με έναν τρόπο επιδέξιο, θα έλεγα. Εδώ είχαμε, λέγαμε, νωρίτερα ότι έχουν καταφέρει να πείσουν τους αγρότες ότι φταίει κάπου, οι ίδιοι έχουν ψηφίσει. Ε, Επομένω, έχουν αυτή την επιδεξιότητα. Σίγουρα αυτό που χρειάζεται είναι να καταλάβουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει σε ένα νέο διαφορετικό μοντέλο σαν αυτό που α, Εκφράζουν και ζητούν οι πράσινοι, το οποίο είναι ανερτημένο στα ελληνικά στη σελίδα κόσμο.gr που, που αντιμετωπίζει αυτά τα περίπλοκα προβλήματα με το θάρρος να τα κοιτάξει στα μάτια, να κοιτάξει πολύ στα μάτια και να δώσουμε λύσεις σήμερα και όχι παραμύθια της χαλιμάς ότι θα στοχοποιήσουμε, ότι μας στένε οι άνθρωποι που έχουν ένα διαφορετικό σεξουαλικό πρωτοσυνατολισμό, μας στένε οι μετανάστες, μας ο, ο Bill Gates και ο George Soros. Ε, υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα και σε αυτά πρέπει να εστιάσουμε. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα σας ακούσαμε. Oh. Τώρα στο καλή... τέλος. καλό αργά παρά ποτέ. <laughs> σας ευχαριστούμε. Κύριε Κόκαλη, έχουμε άλλη μία ερώτηση στο chat από τον δημοσιογράφο Χρήστο Δεμέτη από το News247. Σχετικά με την ένταση των συζητήσεων περί αύξηση των εξοπλισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση mm -hmm. και το νέο αμυντικό σχεδιασμό που αναμένεται να επηρεάσει και τον προπολογισμό συνολικά mm -hmm. ω προ τη διάφραση του, πώ εκτιμάτε ότι θα κινηθεί εν τέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κοιτάξτε, κύριε Δεμέντη, εδώ νομίζω ότι η Ευρώπη έχει μία περίπτωση περίπου ελληνικού, ελληνικού κράτους. Δηλαδή, τι θέλω να πω, Θέλω να πω ότι τα τελευταία 20 χρόνια η χώρα μα. Uh, δέχεται πάρα πολύ μεγάλε επιχορηγήσει, πάρα πολλά χρήματα από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, χωρί να καταφέρνουμε να αντιμετωπίσουμε στρεβλώσει και χωρί να αλλάζουμε το παραγωγικό μα μοντέλο. Χωρί δηλαδή μεγάλο το αποτέλεσμα που θα πρέπει να είχαν. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη συνολικά έχει έναν τεράστιο προπολογισμό uh, εξοπλισμών. Ακόμα πλέον και η Γερμανία συμμετέχει σε αυτόν τον εξοπλισμό. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά τα χρήματα ξοδεύονται με έναν, μάλλον ξοδεύονται ή δεν επενδύονται με έναν τρόπο ο οποίο θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη διασυνδεσιμότητα, την, την μεταξύ του καλύτερη χρήση, την σωστή κατανομή των, των δυνάμεων, αν θέλετε. Είναι λοιπόν σωστό ότι Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε κάποια στιγμή όλοι ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Όμω βλέπουμε ότι εδώ υπάρχουν ανταγωνισμοί εξοπλισμών ακόμα και ανάμεσα σε ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκά κράτη, πολλό δε μάλλον και με τι ΗΠΑ. Άρα, νομίζω ότι εδώ είναι μια περίπτωση που θέλει περισσότερο τρόπο παρά κόπο. Ωραία, κύριε Κόκαλη, σα ευχαριστούμε. Νομίζω δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση στο chat. Υπάρχει κάποιος άλλος δημοσιογράφος που θέλει να κάνει ερώτηση χρησιμοποιώντας τη κάμερα και το μικρόφωνο στον κύριο Κόκαλη. Δεν βλέπω κάποιο άλλο χέρι. Ε, κύριε Ευρωβουλευτά, αν ε, θέλετε να σχολιάσετε κάτι τελευταίο, αλλιώς μπορούμε να σας αποδεσμεύσουμε. Όχι, σας ευχαριστώ πολύ για μία τελευταία φορά, για μία ακόμα φορά. Θα ήθελα να ευηθήσω την προσοχή στο πρόβλημα του να βρίσκεται η χώρα μα στο κάδρο των, των κρατών μελών που έχουν προβλήματα με το κράτο δικαίου. Και θα Σας το βρούμε σε μπροστά μας. ευχαριστούμε. Ήταν μαζί μας πολύ. ο Έλληνας Ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκαλης ε, ε, από την ομάδα των Πρασίνων. Για πρώτη φορά <laughs> στη χώρα μας έχουμε Ευρωβουλευτή που εκπροσωπεί oh, hey. Και που είχαμε, την αν επιτρέπετε ομάδα. είχαμε και το 2009 με το 2014 και ελπίζω να ξανά έχουμε. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ για τη διόρθωση γιατί εννοούσα σε αυτή τη θητεία. Αλλά Φέρα. δεν το ολοκλήρωσα οπότε ευχαριστώ για το σημαντικό σχόλιο βεβαίω είχαμε. Και θα δούμε για την επόμενη μετά τις 9 Ιουνίου κύριε Κόκαλη. Ε, υπενθυμίζω για τους δημοσιογράφους που είναι μαζί μας ότι η επόμενη τέτοια ενημέρωση από το Γραφείο της Αθήνας θα γίνει τη Δευτέρα της Ολομέλειας του Μαρτίου. Προς το παρόν ε, σας αποδεσμεύουμε, μπορείτε σε 10 περίπου λεπτά να συνδεθείτε ε, με το link που σας έχουμε βάλει στο chat για να παρακολουθήσετε το last minute briefing την ενημέρωση τύπου της τελευταίας στιγμής από τον εκπρόσωπο τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ζάου και συναδέλφους της Υπηρεσίας Τύπου ε, όπου και εκεί μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας και ε, στη συνέχεια να παρακολουθήσετε την έναρξη της Ολομέλειας ε, από την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που σίγουρα θα αναφερθεί ε, στις 100 ημέρες από τις ε, ευρωπαϊκές εκλογές της ε, 6ης ως 9η Ιουνίου του 2024 όπως ανέφερε και ο κύριος Κόκαλης και σαφώς για τα δύο χρόνια από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας που σηματοδοτήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο και με δηλώσεις αλλά και με δράσεις από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας, για την προσοχή σας. Ελπίζουμε να σας δούμε και σε επόμενη ενημερωτική μας συνάντηση. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή Ολομέλεια.